Περάμε με πολύ δύσκολη συνέχεια. Έχουμε 4-3 τώρα τα οποία είναι φωτιά. Αρχή συγκεκριμένα στο άλλο σχεδιαστικό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε μια μισή νίκη. Θέλουμε να παραμείνουμε λίγο στην καλύτερη. Πάμε να παλέψουμε, να δουλέψουμε και στην ομάδα. Θα πάει καλύτερα στα παιδιά μου, ήταν συγκεκριμένα το πρώτο δευτερόλεπτο. Και προχωράμε να κάνουμε δρόμο. Επειδή ακούμε συνέχεια ότι ο Άρης έχει τις νίκες για να παραμείνει και ίσως εμείς να μην το καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε έξω από άθλημα. Εσείς προπονητικά έχετε βάλει και τα κομπιούτερα και δεν ξέρετε πόσο λογικά νύχτες θα πρέπει να έχει μια ομάδα στην πέντε εθνική αγορά. Δεν υπάρχει κομπιούτερα για σήμερα, για σήμερα να σου πει να πω παιχνίδι με παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι στο τέλος θα γράψουμε. Άλλοι λένε 11 νίκες, άλλοι λένε 12, δεν θα μην νοιάζει. Πότε θα γράψουμε και νίκες. Το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι δεν ήταν το. Ήταν μόνο το μόνο το παιχνίδι. Δεν κάνω το κομπιούτερα και εγώ δεν το λέω. Δεν το είναι η φιλοσοφία μου που μπορούμε να παίξει. Και μια ερώτηση που έχει να κάνει με το παιχνίδι που παίξατε στο νέο. Ήταν τόσο η διαφορά, είναι τόσο μεγάλη και τόσο καλή ομάδα από Εύρος ή και ο Άο δεν ήταν αυτός που θα θέλατε σήμερα. Δεν ήμασταν καλοί, ήμασταν πολύ καλοί όλοι. Δεν ήταν αυτή η διαφορά μας. Στο πέρα στα παιδιά, είναι στα κοντήρια μετά το παιδί. Εντάξει, ο Εύρος είναι μια ομάδα που στο μπάτσα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Εύρος, εγώ δεν ομάδα μου δεν ήμασταν καλοί, μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Και από την εξωτά στο γύρο θα είμαστε πολύ καλοί. Εμείς συνεχίζουμε κάνουμε την ομάδα μας, να σώσουμε την ομάδα της πόλης μας, ζούμε και εργαζόμαστε. Ένα ευχαριστώ και τον κόσμο λοιπόν μια φορά που ήρθε σήμερα για να μας στείλει σε κάτι άλλο. Ξεκίνησε η ομάδα κάνοντας τρίτο το παιχνίδι εδώ από ΑΟ και έχουμε δει ότι είναι πλέον άτερες νίκες τώρα ότι ο αντίπαλος θεωρητικά τουλάχιστον δεν είναι για τον τόσο κακός. Αυτό τελικά έχει να κάνει με τον νόμο στο αντιπάλο και είναι προς κάτι που έχει δώσει την ομάδα του ΑΟ. Εντάξει, έχουμε καλή ομάδα, νήσουμε μέσα μας να πούμε σκληρή και παίρνοντας νίκες πρέπει να αυτοποιηθεί μεγάλη. Δηλαδή, αν είναι μέσα από έναν αυτοποιηθεί μεγάλη, δηλαδή δύσκολα θα χάσουμε. Το μέσα από οποιονδήποτε, δηλαδή από ένα άλλο στέκο, δεν θα είμαστε πολύ καλά μέσα. Τα παιδιά έχουν αυτοποιηθεί. Έχει φτάσει 8 νίκες, έχουν κάνει πολύ καλό σκηνικό και από εκεί πέρα σε κάποια σημεία. Μπορεί να βλέπουμε και εσύ πώ θα βλέπει, μπορεί να είμαστε. Έχουμε την ώρα μα αλλότη και συνεχίζουμε. Εντάξει, είναι ευχαριστημένοι. Πώς αναφερθήκατε στην εκτός έδρας νίκη που ψάχνει ο ΑΟ. Ο Πιερικός είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μια θέση παρακάτω, αν δεν κάνω λάθος. Σας στενοχωρεί ίσως και λίγο αυτό με τη σημερινή εμφάνιση ότι έπρεπε να έχει έρθει ενδεχομένως και η νίκη εκτός και να είναι λίγο παραπάνω. Σίγουρα. Κυρίζουμε παιχνίδια στην Ιταλία και στον Πολύγυρο, αυτό θα δούμε να τα ξεπεράσουμε. Ήταν οι παιδιά τα οποία ήταν. Τα είχαμε τον επόμενο χέρι. Αλλά εντάξει, δεν παίρνουμε πίσω, προχωράμε. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι καλή, θα δείξουμε να κάνουμε μια μισή νίκη. Αν και για να παραδείξει όλα μπορεί να μην χρειάζεται κανεί του εργαζόμενου, αλλά εμεί τα δουλειά μου, κάπου θα τα κάνουμε. Εντάξει. Μια πάρα πολύ άσχημη με τον Μάτι και του παίκτε που μα υπήρξε και ψυχολογικά δεν ήταν αυτή η διαφορά που προηγούμενο στο κύριο τον αιώνα. Μα πείραξε πάρα πολύ, μα θυμούσε ότι όλη την εβδομάδα δουλέψαμε πάρα πολύ στι προπονήσει. Αν και είχαμε πολλά από τον τραυματισμό, είτε με ιώσιο, είτε κάποιο από τον τραυματισμό. Ήρθαμε σήμερα να παίξουμε αυτό το παιχνίδι που για μένα δεν αντικατοπτρίζει τη διαφορά. Δηλαδή η διαφορά των δύο ομάδων δεν είναι αυτή που είδαμε στο ταμπλό. Ο Πιερικός είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ καλή δομημένη ομάδα. Και πριν δύο χρόνια που βρισκόμουν εκεί, οι άνθρωποι που την αποτελούν δουλεύουν απίστευτα, δηλαδή σε ακαδημίες, στο αδερφό του τμήμα, ηθοποιικά, παιδικά. Εμείς δείχναμε πέρυσι το παιδικό τους ήταν σε 6 καλύτερες ομάδες της Πάτρας. Είδαμε και κάποια παιδιά που πέρασαν σήμερα. Επομένως, δεν αντικατοπτρίζεται η διαφορά που έδειξε σήμερα ο πίνακας. Επίσης, μας βγήκαν κάποια πράγματα, δεν ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, όπως συνέχεια δεν ξεκινάμε καλά στην έδρα μας. Στη συνέχεια πήγαμε ρυθμό, πήγανε κάποια σουτ και από εκεί πέρα ήταν εύκολο για μας να φτάσουμε στη νίκη. Θέλω να ευχαριστήσω τον ένα χρόνο που πέρασε στον Πυρικό, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που τους ξαναείδε εδώ σήμερα για όλα όσα παρήκαν σε μένα και βασιλετικά αλλά και να σου ευχαριστήσω σαν ανθρώπους αυτό μετά για μένα που βάζει κάποια στιγμή που ο διαγωνισμός σταματάει. Δεν θα είμαστε αιώνια να παίζουμε, αλλά η ανθρωπιά που μου έδεσε ο κόσμος θέλω να σου ευχαριστώ για βάθη της καρδιάς μου γιατί όταν ένα παιδί φεύγει από το σπίτι του κοιτάει και το παραμικρό να περάσει καλά στα επόμενα κομμάτια, όχι στο πασχετικό, αλλά και στα επόμενα κομμάτια που είναι τη ζωή καθημερινό. Θα τους ευχαριστήσω, θα τους ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή ανάμωση. Γιατί θα είναι ένα πολύ δύσκολο από εμάς όπως ήταν και σήμερα. Για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από εμάς. Έπαιζα μένα τη συνέχεια, μένα τη παιδιά που πηγαίναμε μαζί, που κάναμε παρέα, που ήμασταν
αυτά. Να σας κάνω μια ερώτηση. 1.39 πριν τη λήξη βγάλατε το πρώτο σκόρ σας, τον Ασημάτη. Και σχεδόν τον αποθέωσε ο κόσμος, τον χειροκρότησε έντονα. Πώς το νιώσατε αυτό σε ένα παιχνίδι που δεν παίζατε στην έδρα σας, δεν ήταν ο πρώτος σκόρ μέσα στην Κατερίνη για να το δικαιολογήσεις κιόλας? Θα σας μιλήσω ρώτησα πριν το παιχνίδι το πώς θα το γεωργούνταν για αυτό το παιχνίδι, λέω παίζει μπάσκετ και βέβαια του ζητάω συγγνώμη αμέσως τώρα και θα πρέπει να... Αυτός ο άνθρωπος δίνει πολλές απαντήσεις, ότι δεν πρέπει να κρίνει σε έναν άνθρωπο από μόνο από τις δουλειές. Γενικά και στην κοινωνία μας δεν πρέπει να κρίνει ποτέ έναν άνθρωπο από το πώς είναι. Πρέπει να το κρίνεις από την ψυχή που διαθέτει, από το βάθος και νομίζω ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να υστερήσει κάποια άλλα πράγματα, αλλά από βάθος και από ψυχή και από τα λέτε να έχει περίσσουν έτσι. Καταρχήν από την παρατή, επειδή η αλλαγή στην ψυχή ήταν πολλά θέση, δεν συνειδητοποιήσατε